Πάμε στο στούντιο και στην συζήτησή μας με τον νυν δήμαρχο, επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα Νέα Εποχή και εκ νέου βέβαια υποψήφιο, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Έτσι, να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά η επικαιρότητα αυτά έχει και δεν οι εκλογές αυτά έχουν. Έτσι. Λόγος να ζητάτε συγγνώμη, είναι επόμενα αυτά να συμβαίνουν σε μια προεκλογική περίοδο. Αλληλοκαλύπτονται οι εμφανίσεις. Είναι αναμενόμενο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για συγγνώμη. Συνεχίζουμε, ναι. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε εξάλλου και συνεχίζουμε, είναι και το μότο της παράταξής μας. Ναι. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου. Εσείς κάνατε την επίσημη προεκλογική σας εκδήλωση πριν από λίγες ημέρες, το βράδυ της Δευτέρας. Επίσης, σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στο ξενοδοχείο Grand Serai, η παρουσία του κόσμου είναι αυτή που δίνει δύναμη, αν θέλετε, στην παράταξη σε εσάς, στους υποψηφίους που στελεχώνουν, στους ανθρώπους που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο και συνολικά σε όλους όσους πίστεψαν στο όραμα, αν θέλετε, του αείμνηστου Μωυσή Ελισάφ, αλλά και συνεχίζουν να πιστεύουν στο όραμα της παράταξης Γιάννενα Νέα Εποχή, να σας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για την επόμενη μέρα των φετινών εκλογών. Ναι, πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν συγκινητική η συμμετοχή των πολιτών. Είναι συγκινητική η συμπαράταξη των υποψηφίων του συνδυασμού μας. Είμαστε μια παράταξη που ξεκίνησε το 2019 με όραμα για την πόλη, με όραμα το οποίο το υλοποίησε στο μεγαλύτερο βαθμό. Είμαστε μια παράταξη που έχει τρεις αρχές, κυρία Σταύρου. Έχει αρχή να λέμε την αλήθεια, να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί. Και δομημένη η παράταξή μας σε αυτές τις αρχές. Παρότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, σε σχέση, η τελευταία δύσκολη στιγμή ήταν σε σχέση με την απώλεια του ιδρυτή μας και του ηγέτη μας, του δημάρχου μας, Μωυσή Ελισάφ. Παρόλα αυτά και σε πείσμα πολλών, οι οποίοι προφήτευαν την διάλυση της παράταξης, η παράταξή μας όχι μόνο άντεξε, αλλά όχι μόνο μεγάλωσε, όχι μόνο διευρύνθηκε, αλλά είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ, παρούστα στις εξελίξεις, ζητώντας με ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές και ψηφοδέλτιο το οποίο αποτελείται από όλους τους πολιτικούς χώρους, είναι το εισιτήριο της νίκης μας, ζητώντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της μίας θητείας, γιατί εμείς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη μία θητεία μας με τα γνωστά θέματα του κορονοϊού και της ασθένειας του Δημάρχου μας. Στην ουσία ζητάμε μία θητεία για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Κύριε Παπαγεωργίου, σίγουρα λοιπόν ήταν μία δύσκολη θητεία αυτή, πόσο δε μάλλον για μία παράταξη η οποία λίγο πριν την λήξη της θητείας της χάνει τον άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής. Αυτό σίγουρα έβαλε ένα φρένο, αν θέλετε, άλλαξε πολλά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, δεν αφήσατε περιθώρια για καθυστερήσεις, δεν αφήσατε περιθώρια να χαθεί όλη αυτή η προσπάθεια που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, ήταν αυτό που σας πείσμωσε, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο, που σας δυνάμωσε ακόμη περισσότερο για να συνεχίσετε να είστε εδώ. Έτσι είναι πραγματικά, κυρία Σταύρου. Η ευθύνη μας απέναντι πρώτα-πρώτα στην αξιοπρέπειά μας και ο σεβασμός μας απέναντι στους πολίτες και στην ολοκλήρωση του έργου μας μας επέβαλε να ξεπεράσουμε σύντομα το πλήγμα που δεχτήκαμε από την απώλεια του Δημάρχου μας, να αντέξουμε, όπως σας είπα, να μεγαλώσουμε και να συνεχίσουμε το έργο μας. Πολλοί παραπονούνται και λένε ότι εξελίσσεται ένα πρόγραμμα έργων προεκλογικά στο Δήμο Ανετών. Νομίζω ότι έχουν εσφαλμένη αντίληψη. Στο Δήμο Ανετών εξελίσσεται από την αρχή της τετραετίας της δικιάς μας το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ. Ένα πρόγραμμα 160 εκατομμυρίων ευρώ σε πλήρη εξέλιξη, με τα έργα σε πλήρη εξέλιξη. Είναι έργα που τα βλέπει όλος ο κόσμος από την αρχή της θητείας μας. Και χωρίς να υπολογίσουμε και τα έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία εκτελεί η AI. Και πρέπει να λάβουν υπόψη αυτοί οι οποίοι ασκούν αυτού του είδους την καλοπροαίρετη κριτική, βλέποντας τα έργα να εξελίσσονται ακόμα και στην προεκλογική περίοδο, να λάβουν υπόψη τους ότι μεσολάβησαν 2 χρόνια πανδημίας, όπως στη χώρα μας, στα σπίτια μας. Δεν μπορούσαμε να βρεθούμε τους δικούς μας ανθρώπους, πόσο μάλλον ως Δήμος είχαμε τρομερή δυσχέρεια και οικονομική αιμορραγία προκειμένου να λειτουργήσουμε. Όλα αυτά τα ξεπεράσαμε και μετά την απώλεια του Δημάρχου, όπως είπαμε, έχουμε βάλει μπροστά στο φουλ τις μηχανές μας προκειμένου να αποδώσουμε στην πόλη αυτά που τις αξίζουν. Και αν θέλετε, κύριε Παπαγεωργίου, θα πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο αυτή των δύσκολων, αν θέλετε,
του δύσκολου θεσμικού πλαισίου που υπάρχει για την υλοποίηση αυτών των έργων. Γιατί μπορεί στους πολίτες να φαίνεται, όπως είπατε κι εσείς, ότι λίγο πριν τις εκλογές αρχίζουν και εκτελούνται έργα. Για να φτάσουμε όμως στο σήμερα να εκτελούνται κάποια έργα, σημαίνει ότι έχει προηγηθεί μια διετία, τριετία, τετραετία από την ώρα που ξεκινά να σχεδιάζεται ένα έργο μέχρι να καταφέρει να υλοποιηθεί. Είναι από τα προβλήματα για τα οποία πολλές φορές οι αυτοδιοικητικοί διαμαρτύρεστε ότι θα πρέπει να αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο, να επιταχυνθούν κάποια πράγματα. Σίγουρα με διαφάνεια, αλλά με επιτάχυνση των διαδικασιών. Ναι, κυρίως το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και κυρίως η συγκυρία, ήταν απαγορευτική στο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια δημοτική αρχή έργα. Μια δημοτική αρχή, η οποία θα είχε τον ανάπλητο χρόνο και δεν θα είχε τα προβλήματα της πανδημίας, προκειμένου να ασκήσει το έργο της και τα καθήκοντά της. Εδώ όμως, και εδώ προκαλώ όλους τους πολίτες και τους παρακαλώ να συγκρίνουν τη δικιά μας δημοτική αρχή. Εμείς είμαστε η μοναδική δημοτική αρχή που και σχεδίασε και μέσα στη θητεία της άρχισε να υλοποιεί και υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του Δήμου Εντών. Δηλαδή, εγώ ακούω διάφορους που λένε ότι ο σχεδιασμός κλπ. Ναι, ο σχεδιασμός, αλλά χρειάζεται και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση και η αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη δικιά μας την παράταξη. Τα έργα που εκτελούνται, θυμίζω, είναι σε όλη την έκταση του Δήμου. Είναι τεράστια έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η ανάπλαση του κάστρου, όπως είναι το άσυλο ανιάτων, το οποίο τελειώνει τον Οκτώβριο, όπως είναι τα έργα της οδικής ασφάλειας και των ισόπεδων οδικών κόμβων που ολοκληρώθηκαν και η οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται. Είναι τα έργα που αρχίζουν από το Σεπτέμβριο, όπως είναι η ανάπλαση του Γιαννιώτικου Σαλονιού. Είναι τα έργα που θα ξεκινήσουν πάλι από το Σεπτέμβριο, όπως είναι η κατασκευή του παλιού πανεπιστημίου ή ο οδοφωτισμός. Το παλιό πανεπιστήμιο εννοούμε το νέο διοικητικό κέντρο που θα ανεγείρουμε στο παλιό πανεπιστήμιο ή ο οδοφωτισμός, ο οποίος όσον ούπο αρχίζει να εκτελείται σε όλη την έκθεση του Δήμου. Εξελίσσεται το έργο της Κεντρικής Πλατείας σε όλη την έκθεση του Δήμου. Ο Δήμος είναι ένα απέραντο εργοτάξιο, όπως σας είπα, και επιλύει ο Δήμος Ανετών, η Δημοτική Αρχή, αυτή χρόνια προβλήματα. Θέλω να θυμίσω προς τους πολίτες και ιδίως της Δημοτικής Ενότητας Περάματος την κατάσταση που επικρατούσε, για παράδειγμα, στη Δημοτική Ενότητα Περάματος, στο βιολογικό καθαρισμό και την πλημμυρίδα της λιματολάσπης, η οποία καταταλαιπωρούσε όλη την περιοχή, όλη την έκταση πέριξη του βιολογικού καθαρισμού. Όποιος θα επισκεφτεί το βιολογικό καθαρισμό, και θα έχουμε και την ευκαιρία αύριο να παρουσιάσουμε στα μέσα ενημέρωσης τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη, θα δει ότι πλέον λιματολάσπη δεν υπάρχει. Η περιοχή έχει αποδοθεί στους χρήστες της. Ο βιολογικός καθαρισμός αναβαθμίζεται και λειτουργικά αλλά και περιβαλλοντολογικά. Και ενεργειακά επεκτείνεται με νέο βιολογικό καθαρισμό, γίνεται το εργοστάσιο επεξεργασίας της λιματολάσπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα τα οποία σχεδιάστηκαν πολλά και το κυριότερο είναι ότι υλοποιήθηκαν από τη δική μας Δημοτική Αρχή. Σίγουρα λοιπόν, επειδή είπατε κάποια στιγμή ότι ακούω διάφορους, αναφέρεστε προφανώς στην παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την παράταξη του κυρίου Μπέγκα, που πολλές φορές λέει ότι υλοποιούνται σήμερα έργα τα οποία εμείς αφήσαμε στα συρτάρια, για παράδειγμα, της σημερινής Δημοτικής Αρχής, και αυτά υλοποιούνται. Ωστόσο, όπως λέτε κι εσείς, υπήρξαν έργα τα οποία σχεδιάστηκαν από τη δική σας Δημοτική Αρχή και υλοποιούνται από τη δική σας Δημοτική Αρχή. Δεν αναφέρομαι στην παράταξη του κυρίου Μπέγκα, δεν αναφέρομαι ειδικά σε καμία παράταξη, ούτε κάνω παρελθοντολογία, ούτε θέλω να κάνω κριτική σε καμιά άλλη παρελθούσα Δημοτική Αρχή. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν μείναμε στο σχεδιασμό, δεν μείναμε μόνο στο master plan και στο σχέδιο, φτάσαμε και στην υλοποίηση. Και φτάσαμε και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υλοποίησης των έργων, αυτά που ολοκληρώνονται και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Εκείνο που θέλω να πω, και δεν θέλω να μηδενίσω το έργο κανενός, ενδιαφέρει τους δημότες η Δημοτική τους Αρχή να είναι αποτελεσματική. Αυτό λοιπόν είναι που μας ξεχωρίζει εμάς από τις υπόλοιπες παρατάξεις και από τις δημοτικές αρχές που κατά το παρελθόν διοίκησαν την πόλη. Δεν λέω ότι και αυτές δεν σχεδιάσανε, αλλά εμείς λέμε ότι εμείς είμαστε αποτελεσματικοί. Ακόμα και έργα που μπορεί να έρχονται από το παρελθόν και τα οποία σχεδιάστηκαν από προηγούμενες δημοτικές αρχές, και αυτό τους πιστώνεται ότι σχεδιάστηκαν. Σχεδιάστηκαν όμως με προβλήματα. Δεν υλοποιήθηκαν τότε, αν και υπήρχε άπλωτος χρόνος. Εμείς λύσαμε αυτά τα προβλήματα τα οποία ήταν στο σχεδιασμό το δικό τους και με βάση αυτό το σχεδιασμό και τη δικιά μας την παρέμβαση και την επίλυση των προβλημάτων, έρχομαστε τώρα και τα υλοποιούμε.
Αυτό είναι σημαντικό για μια δημοτική αρχή, να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Να μην μένει μόνο στα λόγια δηλαδή, αλλά πραγματικά να αποδεικνύει με έργα. Και εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή που έχουμε την ευτυχή, είμαστε στην ευτυχή συγκυρία, όχι να προβάλλουμε οράματα ή μεγαλοπίβολα σχέδια ή σχέδια για το μέλλον. Εμείς είμαστε στην ευτυχή συγκυρία να δείχνουμε το έργο μας, το οποίο έχει υλοποιηθεί, υλοποιείται, και να λέμε αυτό που θα υλοποιηθεί σε συνέχεια των προηγούμενων έργων για το επόμενο διάστημα. Κύριε Παπαγεωργίου, πέρα από τα έργα, γιατί είπατε ότι είμαστε αποτελεσματικοί ως δημοτική, ήμασταν αποτελεσματικοί ως δημοτική αρχή, πέρα από τα έργα στα οποία αναφερθήκατε, και σίγουρα πάντα έχει μεγάλη αξία το να ακούμε για κάποια έργα, ένα από τα μείζωνα ζητήματα είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας. Εκεί τι βαθμό θεωρείτε ότι πήρε η σημερινή δημοτική αρχή? Γιατί πολλές φορές ακούγαμε και τον Αείμνη στο Δήμαρχο, ακούσαμε και εσάς αρκετές φορές να λέτε ότι κάπου εκεί το έχουμε χάσει, έχουμε πρόβλημα. Τα καταγράφετε όλα αυτά, τα ιεραρχείτε αν θέλετε, ώστε την επόμενη μέρα, εφόσον οι δημότες των Ιωαννίνων σας επιλέξουν, σας αναθέσουν, να συνεχίσετε αυτό το έργο το οποίο ζητάτε ουσιαστικά, κύριε Παπαγεωργίου, να τα βάλετε μπροστά, να τα προτάξετε για να τα αντιμετωπίσετε? Εγώ θα είμαι ο τελευταίος, κύριε Σταύρου, που δεν θα αποδεχτώ αδυναμίες και αβελτηρίες. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά η καθημερινότητα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον πολίτη και είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι πιο σημαντικό ζήτημα γιατί αφορά την ίδια τη ζωή, την καθημερινή του διαβίωση, την καθαριότητα, τις προσβάσεις στη δουλειά του κλπ. Εκεί είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίσαμε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, μια πολύ δύσκολη εξίσωση, γιατί όπως σας είπα, το διάστημα αυτό είχαμε τη δυστυχή συγκυρία να είμαστε έρμεα της πανδημίας και ορισμένων αποφάσεων λόγω της έλλειψης πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλω να μείνω σε αυτά, ούτε θέλω να παρθενοντολογήσω. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Καταφέραμε όμως να κρατήσουμε την καθημερινότητα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Δεν είπαμε ότι τα καταφέραμε όλα. Δημιουργήσαμε όμως εκείνες τις υποδομές στο Δήμο, έτσι ώστε την επόμενη δημοτική περίοδο να επιλύσουμε οριστικά τα θέματα της καθημερινότητας και να είναι σίγουροι οι δημότες ότι έχουμε και το σχέδιο και τον τρόπο να τα επιλύσουμε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η καθημερινότητα είναι μια αναγκαία συνθήκη στην οποία όλοι έχουμε την έννοια μας και όλοι έχουμε στρέψει όλη την προσοχή μας προς εκεί. Οι υπηρεσίες του Δήμου, αυτές που είναι οι υπηρεσίες του Δήμου και αυτές που είναι για χρόνια οι υπηρεσίες του Δήμου, λειτουργούν πραγματικά με αυτοθυσία και στα όρια τους. Και είναι ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα λύσει την καθημερινότητα και προβλήματα στην καθημερινότητα, το πώς θα καταφέρουμε ως Δήμος να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις υπηρεσίες μας, να έχουμε καινούριο προσωπικό, να έχουμε καινούριους υπαλλήλους, καινούριες φρέσκες δομές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπηρετούμε τον πολίτη. Αυτό εγώ το έφερα, η Δημοτική μας Αρχή το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι το αρνηθήκανε. Αυτοί που το αρνηθήκανε κρίνονται. Εκείνο που είναι βέβαιο όμως είναι ότι μέσα στον Ιανουάριο του 2024 εμείς ως Δημοτική Αρχή θα φέρουμε πάλι προς ψήφιση τον νέο Οργανισμό Ιστορικής Υπηρεσίας, με τον οποίο θα λύσουμε οριστικά τα προβλήματα ελλείψεων προσωπικού που υπάρχουν στο Δήμο και θα εφοδιαστούμε με προσωπικό από την κινητικότητα αλλά και από τις θέσεις τις οποίες θα δημιουργήσουμε, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις δομές του Δήμου και κυρίως το εργοτάξιό μας, το οποίο είναι μια δομή με πολλά προβλήματα τα οποία έρχονται από δεκαετίες πίσω, και να είναι σίγουροι οι δημότες και βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να λυθούν αν δεν εξυγχρονιστεί εκ βάθρων ο Οργανισμός του Δήμου και ο Οργανισμός Ιστορικής Υπηρεσίας. Αυτό είναι ένα στίχημα λοιπόν για μας για την επόμενη περίοδο. Αμέσως τον Ιανουάριο του 2024 θα φέρουμε προς ψήφιση τον νέο οργανισμό, ο οποίος θα επιλύσει οριστικά αυτά τα ζητήματα. Παράλληλα, βέβαια, με τις επενδύσεις που κάνουμε στην καθημερινότητα, όπως είναι η προμήθεια των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οχημάτων τα οποία έχει προμηθευτεί ο Δήμος, η προμήθεια των νέων απορριμματοφόρων νέας τεχνολογίας που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, όλα αυτά σε συνδυασμό θα μας βοηθήσουν να λύσουμε οριστικά το θέμα της καθημερινότητας. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, σίγουρα λοιπόν στις 8 Οκτωβρίου θα κριθείτε για το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει κατά την παρούσα δημαρχιακή θητεία. Παράλληλα όμως, κάποιοι θα σας ψηφίσουν και γι' αυτό, αυτό το οποίο προτείνετε για την επόμενη θητεία. Να δούμε λοιπόν κάποιους από τους βασικούς άξονες του προγράμματος της παράταξης για να είναι νέα εποχή
για την επόμενη δημαρχιακή θητεία, τι είναι αυτό που θέλετε ως προτεραιότητα, αν θέλετε, σε ποιες κατευθύνσεις σκέφτεστε να κινηθείτε? Αυτό που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, αυτό που αποτελεί δικό μας αποκλειστικά σχεδιασμό και δικιά μας αποκλειστικά υλοποίηση, είναι και αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες, γιατί είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της πόλης, είναι η επιτυχία της Δημοτικής Αρχής να εντάξει την πόλη μας στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις που θα οδηγηθούν στην κλιματική ουδετερότητα το 2030. Αυτό είναι, κυρία Σταύρου, ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία. Είμαστε τα Γιάννενα, μία από τις 6 ηγέτιδες πόλεις της χώρας μας, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, η Κοζάνη, τα Τρίκαλα και η Καλαμάτα, μαζί με το Δήμο Λεμεσού της Κύπρου, οι οποίοι είμαστε στην ατμομηχανία αυτής της προσπάθειας. Είμαστε η ατμομηχανία αυτής της προσπάθειας. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να καταλάβουν, είμαστε και μάλιστα είμαστε περήφανοι που όλες οι δημοτικές παρατάξεις έχουν αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της προσπάθειας και θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν και αυτές από τη θέση που θα βρίσκονται στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ένταξη στις 100 πόλεις και κλιματική ουδετερότητα το 2030, δηλαδή 20 χρόνια πριν το 2050, όταν θα είναι και οι υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης στην κλιματική ουδετερότητα, σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν στα Γιάννενα επενδύσεις ύψους 10.000 ευρώ ανακάτοικο, μιλάμε δηλαδή για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, επενδύσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα είτε μέσα από τις δημοτικές, από το Δήμο, είτε μέσα σε συνέργειες από ιδιώτες, οι οποίες θα αναμορφώσουν συνολικά την περιοχή. Ήδη στο συνέδριο που κάναμε στο νησί, ανακοινώσαμε και θα το κάνουμε πράξη, ότι το νησί θα είναι το νησί των Ιαννίνων, αυτό το κόσμημα της πόλης μας, θα είναι ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί, μια ενεργειακά αυτόνομη κοινότητα. Και οδεύουμε προς τα εκεί προκειμένου να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο μας στοίχημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της δημοτικής μας αρχής. Αυτό είναι σύλληψη της δικιάς μας δημοτικής αρχής και υλοποίηση και θα είναι ολοκλήρωση από τη δικιά μας δημοτική αρχή, έτσι ώστε στο τέλος της επόμενης θητείας, το 2029 δηλαδή, όταν θα τελειώσει η θητεία μας, να έχουμε φτάσει τα Γιάννενα σε αυτό το στόχο. Παράλληλα με αυτό το στόχο, εξελίσσονται πάρα πολλά θέματα σε όλη την ακτίνα του Δήμου. Εκείνο που θα γίνει είναι, όπως ξέρετε, το Γιαννιώτικο Σαλόνι θα μετατραπεί σε ένα πάρκο το οποίο θα αποδοθεί στους πολίτες και θα είναι το κόσμημα της πόλης. Είμαστε η Δημοτική Αρχή, γιατί ακούω και μια κριτική για το στρατόπεδο Βελισσαρίου, ότι εντάξει, είπαν ότι θα το δώσουν, αλλά δεν υλοποιήθηκε κάτι. Είμαστε η μοναδική Δημοτική Αρχή εδώ και 50 χρόνια που μπόρεσε με συντονισμένες κινήσεις και συντονισμένες δράσεις να πείσει την κυβέρνηση, την κυβέρνηση της χώρας που είναι σήμερα κυβέρνηση της χώρας, να αποδώσει το στρατόπεδο Βελισσαρίου στον Δήμο Ιαννιτών και όπως ακούσαμε δύο φορές από τα πρωθυπουργικά χείλη, αυτή η υπόσχεση είναι στο σύνολο του στρατοπέδου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project το οποίο θα αναμορφώσει συνολικά την περιοχή, γιατί όλος αυτός ο χώρος θα αποδοθεί για κοινωνικές δραστηριότητες. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθούν τα έργα της οδικής ασφάλειας σε όλη την έκταση του Δήμου και ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα των 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι πρωτοφανές πρόγραμμα για την Ελλάδα σε σχέση με την ενίσχυση της σχολικής στέγης και των σχολικών κτηρίων, θα αποδώσουμε και το νέο διοικητήριο στη χρήση της πόλης, όπου θα λύσουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ξέρετε, κυρία Σταύρου, αυτοί που διαφωνούσαν με το διοικητήριο, εγώ δεν είδα όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν να λυθεί το θέμα του διοικητηρίου από καμιά δημοτική αρχή. Δεν λέω ότι δεν έγιναν προσπάθειες, αλλά αυτό που σας είπα στην αρχή, το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών δεν υπήρξε. Υπάρχει όμως με τη δικιά μας δημοτική αρχή. Έχουμε μια έκταση 6.500 τετραγωνικών μέτρων εκεί όπου θα πάνε οι υπηρεσίες του Δήμου. Και όσοι το αρνούνται αυτό, είναι αυτοί που δέχονται να πληρώνει ο Δήμος μας, γιατί ο Δήμος μας δεν έχει, όπως σας ξέρετε, δικά του ακίνητα. Εκμισθώνει ακίνητα 600-630.000 ευρώ με κόστος κάθε χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όσοι αρνούνται αυτή την εξέλιξη, υποστηρίζουν ότι θα μείνουμε στο παρελθόν και θα πληρώνουμε αυτά τα χρήματα για ενίκεια. Αυτά είναι μερικά που αφορούν όλη την έκταση του Δήμου για την επόμενη περίοδο. Θέλω όμως να μείνω σε δύο βασικά, τα οποία είναι κυρίως πολιτικά ζητήματα, έχουν βέβαια και την υλοποίησή τους την χρηματοοικονομική. Ένα ζήτημα είναι το οποίο εμείς τρέξαμε ως Δημοτική Αρχή μέσα από τον ΟΚΠΑΠΑ, είναι η διάθεσή μας και η απόφασή μας να στηρίξουμε όλες τις ευφαθείς ομάδες πληθυσμού
και με, να δείξουμε την κοινωνική αλληλεγγύη του Δήμου Ενετών σε πλήρη έκταση από τους αστέγους, από τις ευπαθείς ομάδες, από όποιο συμπολίτη μας έχει ανάγκη, σε πλήρη έκταση, ώστε να μην υπάρχει κανένας συμπολίτης μας ο οποίος να είναι έρμεο της οικονομικής κρίσης ή έρμεο κάθε φορά των κρίσεων που μαστίζουν τη χώρα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω ότι αποτελεί προτεραιότητα για τη δικιά μας παράταξη είναι η επίλυση του προβλήματος της σχολικής στέγης και η ενίσχυση των σχολικών υποδομών. Τα σχολεία μας και οι μαθητές μας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Έχουμε παραλάβει μια κατάσταση χρόνων η οποία μεταφράζεται σε 145 σχολικές μονάδες οι οποίες έρχονται από το πολύ απότερο παρελθόν με πολύ μεγάλα κτηριολογικά και πολυοδομικά προβλήματα, τα οποία δεν περιποιούν τιμή για το Δήμο μας. Είναι μια κατάσταση παγιωμένη για χρόνια. Εμείς αυτή την επιλύουμε, διορθώνουμε τις ελλείψεις, τακτοποιούμε πολυοδομικά τα σχολεία, τακτοποιούμε τις πυρασφάλειές τους, τακτοποιούμε τον αντισεισμικό τους έλεγχο, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητικές κοινότητες, η εκπαιδευτική κοινότητα να απρόσκοπτα και ασφαλώς και με ασφάλεια δηλαδή να επιτελεί τα καθήκοντά της. Αυτά είναι μερικά από τα οποία χαρακτηρίζουν το πρόγραμμά μας για την επόμενη περίοδο. Δεν είναι όμως μελλοντικά πράγματα τα οποία θα γίνουν. Είναι πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, ήδη από την αρχή της θητείας μας εξελίσσονται, έχουν γίνει. Εξελίσσονται, όπως σας είπα, το πρόγραμμα των 4 εκατομμυρίων ευρώ για τα σχολεία και θα εξελιχθούν και στο μέλλον. Μάλιστα. Και σίγουρα όλο αυτό το πρόγραμμα το επικοινωνείτε όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα το επικοινωνήσετε για τον επόμενο ένα μήνα, κύριε Παπαγεωργίου, απ' άκρη σ' άκρη του Δήμου Ιωαννιτών, του καλλικρατικού πλέον Δήμου Ιωαννιτών, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Σίγουρα με την κάθε δημοτική ενότητα να έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και φαντάζομαι ότι υπάρχει στο σχεδιασμό και στο πρόγραμμα της παράταξης η στήριξη της κάθε δημοτικής ενότητας με βάση ενδεχομένως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Ναι, προφανώς η κάθε δημοτική ενότητα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της προτεραιότητες και ανάγκες. Υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα για αυτές τις ενότητες. Άλλωστε, υπάρχουν και έργα που, όπως σας είπα, είναι σε εξέλιξη σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Προχθές, ας πούμε, βάλαμε μπροστά το έργο των γηπέδων του Αθλητικού Κέντρου στα Καρδαμίτσια. Ήταν ένα αίτημα της περιοχής που πολλοί αφισβητήσαν ότι η παρούσα δημοτική αρχή μπορεί να το υλοποιήσει. Λύνουμε τα θέματα της στέγασης διαφόρων δημοτικών ενωτήτων, όπως ας πούμε αυτό που προκηρύξαμε με την Οικονομική Επιτροπή προχθές για τα δημοτικά κτίρια, όπως είναι αυτό του Σταυρακίου, το κινητικό κατάστημα Σταυρακίου, που ήταν ένα πάγιο αίτημα όλης της περιοχής για χρόνια ολόκληρα, για δεκαετίες. Όλα αυτά θα αναπτυχθούν σε συναντήσεις που θα έχουμε ειδικές θεματικές σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και σε όλες τις δημοτικές ενότητες και θα αναπτυχθεί πλήρως το πρόγραμμά μας αυτές. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι για μας, όπως σας είπα, το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης και το εισιτήριό μας για την νίκη, η οποία θα είναι νίκη των Γιαννιωτών και των δημοτών του Δήμου μας. Το έργο μας θα είναι παράλληλο το διαβατήριο για την επόμενη, και είναι το διαβατήριό μας για την επόμενη δημοτική περίοδο, το οποίο έχει σφραγιστεί, πιστεύω, από τους πολίτες. Και με αυτό όχημα θα πάμε στην επόμενη περίοδο. Και ξέρετε ότι στην επόμενη περίοδο δεν πάμε. Πάμε ενισχυμένοι, πάμε διευρυμένοι με συμπολίτες μας που έχουν να προσφέρουν και προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, από την οικολογία, από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν ξεχωρίσαμε στην θητεία μας κομματικές ταυτότητες. Εγώ προσωπικά τη δική μου κομματική ταυτότητα από όταν αναλάβω την Δημοτική Αρχή την έβαλα στην άκρη και δεν πρόκειται να την εμφανίσω όσο είμαι σε αυτή την τιμητική θέση που βρίσκομαι σήμερα και στην οποία, όπως σας είπα και στην αρχή, εμείς φιλοδοξούμε, εγώ φιλοδοξώ και υπόσχομαι ότι θα έχουμε μία θητεία, θεωρούμε μία τη θητεία μας από το 2019 και την επόμενη περίοδο, για τους λόγους που σας είπα, και εγώ προσωπικά δεσμεύτηκα και δεσμεύω τους πολίτες ότι θα έχω μία δημοτική θητεία και πέραν αυτής θα φιλοδοξούμε να παραδώσω στους νεότερους και θα το κάνω στους νεότερους την δημοτική μας παράταξη προκειμένου να ασχοληθούν με τα κοινά και να συμβάλλουν με τις δικές τους δυνάμεις σε αυτή την πορεία που ξεκίνησε από το 2019.
Με αυτό θα κλείναμε, κύριε Παπαγεωργίου, με το ψηφοδέλτιο έτσι, το οποίο όπως είπατε και εσείς είναι διευρυμένο. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω όμως για την υποψηφιότητα του κύριου Φίλιου. Ήταν μία από τις τελευταίες που ανακοινώθηκε λίγο πριν καταθέσετε τα ψηφοδέλτια, γύροντας έτσι και διάφορες αντιδράσεις και διάφορα σχόλια. Ο κύριος Φίλιος πριν από λίγες ημέρες από μόνος το εξήγησε γιατί αποφάσισε να είναι υποψήφιος με την παράταξη για την εποχή και τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Εσείς γιατί επιλέξατε ως παράταξη να προτείνετε στον κύριο Φίλιο να είναι υποψήφιος μαζί σας? Καταρχήν, κυρία Σταύρο, θέλω να σας πω ότι περιποιεί πολύ μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά και για την παράταξή μου ολόκληρη η συστράτευση του Φίλη Παφίλιου σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Και είναι μια συστράτευση η οποία θέλω να σας πω ότι έγινε με γνώμονα των συμφέρων της πόλης και των συμφέρων των Δημοτών και των Ιωαννίνων και χωρίς καμία απολύτως συμφωνία ή χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, καμία προϋπόθεση ή καμία απολύτως συναλλαγή πολιτική. Αυτό θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες του ότι συνέβη ακριβώς έτσι όπως το λέω. Και σας είπα ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα ότι ο Φίλιππας Φίλιος, ο οποίος είναι ένας πολύ επιτυχημένος δήμαρχος, ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος είναι ταυτισμένος φίλιος ίσον αυτοδιοίκηση για τους πολίτες των Ιωαννίνων, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό μας. Προσέξτε, συμμετέχει ως απλός στρατιώτης, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με το συμβολισμό που έχει αυτή η προσπάθειά του και η ενέργειά του και φυσικά δεν συμμετέχει, δεν επιδίωξε να ξανά είναι υποψήφιος δήμαρχος, έτσι. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της προσπάθειας του Φίλιππα Φίλιου και εκείνο που δεν αντιλαμβάνομαι εγώ και απευθύνω ένα ερώτημα. Έχουμε πολλούς φίλιους στα Γιάννενα. Είχαμε την τύχη να απολαύσουμε πολλούς φίλους στα Γιάννενα. Φίλιος ίσον αυτοδιοίκηση και η συστράτευση αυτή μας δίνει εμάς περισσότερη δύναμη να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας και στο έργο μας και να είστε σίγουροι ότι με τη συμβολή και τη συνδρομή του κυρίου Φίλιου εμείς έχουμε συγκεκριμένες στοχεύσεις προκειμένου να παρέμβουμε και στα ζητήματα του πολιτισμού και στα ζητήματα της λίμνης, τα οποία αποτελούν και ένα στίχημα για την επόμενη δημοτική περίοδο και για τη δημοτική μας αρχή. Και βέβαια να πούμε βέβαια ότι ο κύριος, για να μην αδικήσουμε κανέναν, ο κύριος Φίλιος είναι ένας από τους 286, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, από κύριε Παπαγεωργίου. Από τους 285, 285. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο πλήρες. Καταρχήν έχουμε το ψηφοδέλτιο που έχει τους περισσότερους δημοτικούς συμβούλους, 98 το ανώτερο όριο του νόμου, έναντι των 80 δημοτικών συμβούλων που έχουν άλλες παρατάξεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ συγκροτημένο ψηφοδέλτιο πλήρες σε όλη την έκθεση του Δήμου, σε όλες τις 38 δημοτικές κοινότητες. Και με αυτό, όπως σας είπα, εισιτήριο, πάμε για την επόμενη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό αγώνα, καλό κουράγιο. Και θα είμαστε εδώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, έτσι να τα παρακολουθούμε όλα πώς θα εκτελήσονται τα πράγματα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταύρο, για την πολύ ωραία συζήτηση και για τη φιλοξενία που είχα στο σταθμό σας και στο κανάλι σας. Θέλω και εγώ να ευχηθώ να υπάρξει ένας πολιτισμένος προεκλογικός αγώνας. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει. Είναι ευκαιρία να ακουστούν τα επιχειρήματα όλων. Η κριτική από όλους προς όλους, προκειμένου να μπορέσουμε και όλοι μας να βελτιωνόμαστε. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ένας πολιτισμένος διάλογος και θα πάμε με ενημερωμένους πολίτες, με όριμους πολίτες, προς την κάλπη της 8ης Οκτωβρίου.